και από την Σαντορίνη. Λέω πάμε μια βόλτα μέχρι την Αθήνα. Την Παρασκευή έχουμε ταξίδια. Τα ταξιδάκια τα κάνουμε. Όπως στην άλλη άκρη της γραμμής μας έχουμε τον Γιάννη Τζανετή, με τον οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό για την εβδομάδα που πέρασε. Καλημέρα, πώς είμαστε? Καλημέρα, φίλοι μου. Μια χαρά είμαστε. Η Αθήνα ηλιόλουστη σήμερα. Όπα, μπήκε επιθετικά νομίζω. Ναι, τι έγινε, τι σε πείραξε κανείς, τι έγινε? Εντάξει. Όχι, γιατί? Ξέρω κι εγώ. Είναι ένα θεματάκι. Λοιπόν, δεν μου λες. Σε συνθήκες εγκλεισμού, ποιος θα σε πειράξει? Α, μα ξέρω κι εγώ. Σωστό γι' αυτό. Είμαστε πάλι στην ίδια λογική, εγκλεισμένοι όλοι μαζί, σπίτι και τέτοια πράγματα. Κάνουμε κόμικ και τέτοια, ή δεν αρχίσαμε ακόμα? Τελείως, τελείως. Ο εγκλεισμός είναι απόλυτος. Μόνο μία έξοδος το βράδυ για άσκηση, για μία βόλτα στη γειτονιά. Μάλιστα. Και μία φορά, δύο φορές την εβδομάδα, μία έξοδος για να πάμε στο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιες άλλες ανάγκες στην αγορά. Mm-hmm. Αλλά ναι. Ναι. Επειδή σε ρώτησα χθες, δεν ξέρω το τσέκαρες τελικά τι γίνεται με αυτό με τις τράπεζες. Δηλαδή, επειδή ναι, είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα, αλλά προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό των τραπεζών, γενικότερα των υπηρεσιών, να κλείνουν τα υποκαταστήματά τους. Το θέλω σε γενικό, ξέρεις, μου αρέσει περισσότερο αυτό. Απλά να δώσουμε ένα ρεπορτάζ πρώτα. Ναι. Τι έχει ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα για τα καταστήματα των Κυκλάδων? Έχει ανακοινώσει ότι θα κλείσει τρία καταστήματα. Ναι. Τα οποία είναι μικρά καταστήματα. Το ένα είναι στην Άουσα, το άλλο είναι στα Φυρά. Ναι, της Πάρου, το άλλο είναι στα Φυρά της Σαντορίνης και το άλλο είναι στη Σύρο. Δεν μπόρεσα να διασταυρώσω ποιο ακριβώς είναι. Είναι αυτό που είναι στο Νεόριο. Το οποίο πάλι θα είναι ένα μικρό κατάστημα. Ναι, είναι δύο σχετικά κοντά. Ναι, και τέτοια πράγματα. Ναι. Τώρα, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αυτή είναι λοιπόν η πληροφορία για το τι συμβαίνει στις Κυκλάδες. Mm-hmm. Να δούμε τώρα γιατί συμβαίνει και αν πρέπει να συμβαίνει αυτό, έτσι. Συγγνώμη, υπάρχει και δεύτερο κατάστημα, γιατί η Σαντορίνη έδειχνε ότι είναι μόνο ένα. Ισχύει αυτό ή όχι? Υπάρχει και δεύτερο κατάστημα, το διασταύρωσα. Είναι το καινούριο κατάστημα στον δρόμο μεταξύ Φυρών και Πύργου. Μάλιστα. Εκεί που έχει μεταφερθεί μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας. Και ουσιαστικά αυτό θα καλύπτει, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Εθνικής Τράπεζας, αυτό θα καλύπτει τις ανάγκες του νησιού. Ωραία. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η πληροφορία για το τι συμβαίνει. Ναι. Τώρα, πρέπει να συμβαίνει αυτό? Αν είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι μια συζήτηση που αρκετά μεγάλη. Αν οι τράπεζες ήταν ιδιωτικές επιχειρήσεις, θα ήταν λίγο δύσκολο να τους πούμε τι θα πρέπει να κάνουν και πώς θα το κάνουν. Όμως είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κατ' όνομα ναι. Κατ' ουσία όμως, τα τελευταία δεκαετία έχουν διασωθεί από χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Από χρήματα που πληρώνει ο φορολογούμενος Έλληνας δηλαδή. Που είτε τα έχει πληρώσει, είτε θα τα πληρώσει ως αποπληρωμή δανεικών. Ναι. Έτσι, άρα εν τέλει οι τράπεζες έχουν μια κοινωνική υποχρέωση να προσφέρουν ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Ναι. Και με αυτό το σκεπτικό, αν ήμουν στη θέση του, σκεφτόμουν δύο και τρεις φορές αν πρέπει να κλείσω ένα κατάστημα κάπου. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν να μειώσουν τα κόστη τους. Δεν γνωρίζω πόσο μεγάλο κόστος είναι η διατήρηση ενός μικρού υποκαταστήματος, αλλά επαναλαμβάνω, ως κοινωνική υποχρέωση θα σκεφτόμουν δύο και τρεις φορές αν θα έπρεπε να κλείσω ένα κατάστημα. Ναι. Απλά υπάρχει δικαιολογία ότι κάνουμε κοινωνικό έργο μέσα από διάφορες δράσεις που κάνουμε κάθε χρόνο. Το βλέπουμε άλλωστε με δελτία ανακοινώσεων που βγάζουν οι τράπεζες για προσφορές και όλα τα υπόλοιπα, και θεωρούν ότι ακόμα και το ATM που βάζουν σε κάποια χωριά είναι μια κάλυψη κοινωνικής υποχρέωσης, με την έννοια ότι έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος συντήρησης στο συγκεκριμένο ATM και ενδεχομένως μερικές φορές δεν καλύπτει και το κόστος του με βάση τη λειτουργία. Δηλαδή στις συζητήσεις που έχω κάνει αυτό μου λένε. Πολύ συχνά δεν το καλύπτει το κόστος του. Είχα την τύχη πριν από αρκετά χρόνια να κάνω ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μια τράπεζα που ήθελε να χτίσει ένα δίκτυο ATM ανά την Ελλάδα και διαπίστωσα ότι ναι, τα περισσότερα συνήθως είναι ζημιογόνα. Άρα ναι, το ATM είναι μια προσφορά.
Τώρα για τις άλλες προσφορές που υπονοείς δεν ξέρω αν πρέπει να τις, να τις βάλουμε στη ζυγαριά. Το ATM είναι. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή που θα μπορούμε να κάνουμε σχεδόν το σύνολο των τραπεζικών εργασιών μας με ένα τηλέφωνο είτε με έναν υπολογιστή και θα είμαστε σε θέση να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Γιατί μεγάλο κομμάτι των συνανθρώπων μας δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα ακόμη. Mm-hmm. Μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή πρέπει να διασφαλίζεται ένα μίνιμουμ επίπεδο υπηρεσιών στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Και αυτό αφορά και τις τράπεζες, αφορά και τα ταχυδρομεία, αφορά και την υγεία, αφορά και τα σχολεία. Δεν επεκτείνομαι παραπάνω. Θεωρώ ότι αυτά είναι βασικά που πρέπει να τα έχει ο κάθε πολίτης στην διάθεσή του. Και ναι, θα σκεφτόμουν 2 και 3 φορές αν κάτι θα πρέπει να το περιορίσω σε κάποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό με τις τράπεζες. Είναι ένα παιχνίδι παράξενο, γιατί όλοι έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε πληρώσει πάρα πολλές φορές τις τράπεζες. Οι τράπεζες θεωρούν ότι είναι ιδιωτικές. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει, το παίζει ο καθένας όπως θέλει. Είναι μεγάλο ερώτημα. Δεν θα χρησιμοποιούσα εύκολα τον όρο παιχνίδι. Αλλά ναι, έχει πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός πολλές φορές τις τράπεζες. Βέβαια, εκείνες αντιτείνουν ότι τις πλήρωσε επειδή χρεοκόπησαν, γιατί είχαν αγοράσει κρατικό δανεισμό ομόλογα του κράτους. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Ναι. Είναι μεγάλη συζήτηση. Ίσως αξίζει κάποτε να την κάνουμε. Ας σταθούμε τώρα μόνο στο ότι υπάρχει θέμα κοινωνικής ευθύνης να παρέχεται υπηρεσία σε όλους τους Έλληνες. Από εκεί πέρα έχουμε το θέμα με την πανδημία. Νομίζω ότι η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει. Πώς το βλέπεις δηλαδή, και θεωρείς ότι όλα αυτά τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι σε καλό δρόμο ή απλά ξεφύγαμε και τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις? Να δούμε λίγο τα νούμερα. Όταν ξεκίνησαν τα μέτρα βρισκόμασταν περίπου στα 2.000 κρούσματα, αν θυμάμαι καλά. Διορθώστε με αν θυμάμαι λαθασμένα. Εκείνη την ώρα που λέγαμε, ναι, φτάσαμε σε εκείνη το σημείο. Κάπου εκεί βρισκόμασταν, και τώρα είμαστε μετά από περίπου μία εβδομάδα στα 3.000 κρούσματα. Βέβαια, το είχαμε πει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δούμε μείωση αν δεν περάσουν 2 εβδομάδες, γιατί όπως ξέρουμε ο χρόνος επώασης της ασθένειας είναι περίπου 2 εβδομάδες. Άρα θα κρίνουμε τα μέτρα μετά το τέλος της επόμενης εβδομάδας και όχι σήμερα. Με τα σημερινά δεδομένα, έτσι όπως τα βλέπουμε, ναι, έχουμε μία επιδείνωση η οποία είναι σημαντική. Δεν θα έλεγα ότι έχει ξεφύγει, θα το έλεγα αυτό μόνο αν έβλεπα διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό των κρουσμάτων κάθε μία εβδομάδα, κάθε 10 μέρες. Δεν το έχω δει αυτό το πράγμα για να πω ότι έχει φύγει εκτός ελέγχου, αλλά πολύ φοβάμαι ότι επειδή η διασπορά φαίνεται να είναι ήδη τεράστια, πολύ φοβάμαι ότι τα μέτρα εγκλεισμού μπορεί και να μην έχουν τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να έχουν. Ναι. Τώρα, το ερώτημα, θα μπορούσαμε να είχαν γίνει πράγματα πριν περισσότερα? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πάντα έχει μια θετική απάντηση. Πάντα μπορείς να κάνεις πράγματα πριν περισσότερα. Το θέμα είναι με τα στοιχεία και τα δεδομένα που είχες εκείνη τη στιγμή, ήταν δικαιολογημένο να το κάνεις? Εγώ σαν παρατηρητής της επικαιρότητας δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια στοιχεία που θα με οθούσαν πριν από ένα μήνα να κινηθώ ταχύτερα. Αλλά είμαι ο παρατηρητής της επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν έχω όλη την πληροφορία στα χέρια μου. Έχεις όμως, υπάρχει μια εικόνα από τους ειδικούς επιδημιολόγους, οι οποίοι έλεγαν ότι με τις μεταλλάξεις και όλα τα υπόλοιπα, και με δεδομένο ότι έχουμε σχολεία και όλα τα συναφή, θα υπάρξει δεύτερο κύμα. Δηλαδή, όλοι το έλεγαν αυτό, το δεύτερο κύμα, ότι έρχεται, και συνήθως το δεύτερο κύμα είναι χειρότερο από το πρώτο. Δηλαδή αυτό είναι de facto. Άρα λοιπόν ενδεχομένως να πιάστηκαν και λίγο αδιάβαστοι ή πολύ αδιάβαστοι. Ναι. Ο ιατρικός κόσμος όντως το είχε πει αυτό, και εδώ να αποδώσουμε τα εύσημα
σε αυτούς τους επιστήμονες που προσπαθούν να μας προστατεύσουν. Όμως οι αποφάσεις τελικά πρέπει να ζυγίσουν πολλές παραμέτρους. Όχι μόνο την ιατρική παράμετρο, αλλά και την οικονομική και την ανάγκη της κοινωνίας να συνεχίσει να ζει. Και εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Δεν είναι δύσκολο αν είσαι ένας κατηπτυσμένος γιατρός να πεις τι συμβαίνει υγειονομικά. Το δύσκολο είναι να τα βάλεις στη ζυγαριά και να αποφασίσεις, να τα βάλεις όλα στη ζυγαριά και να αποφασίσεις. Και πάλι θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα μέχρι τώρα είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει στην Ευρώπη. Δεν πηγαίνω στον εκτός Ευρώπης, γιατί εκεί επικρατούν άλλες πληθυσμιακές κοινωνικές συνθήκες. Είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει στην Ευρώπη. Άρα δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Απλά θα επικεντρωθώ τώρα πώς θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τα μέτρα για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό στο μέτρο του εφικτού τώρα. Ναι. Κατάλαβα. Και κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος δυστυχώς τρέχει. Πώς σου φάνηκε αυτή η ιστορία με τον Αστερίξ που τα είχε προβλέψει όλα? Αν θυμάμαι καλά, ήταν κάτι που είπε κάποιος ιερωμένος από τον Κύπρο. Ναι, ιεράρχης. Ναι. Υπάρχει το σχετικό, άλλωστε. Δεν το είπε απλά. Πόσταρε και το κομμάτι από το κόμικ με τις συγκεκριμένες εικόνες. Το ανέφερε πραγματικά με τον τρόπο που μου το μεταφέρετε? Ναι, εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψει κανείς ότι υπόθηκε τέτοιο πράγμα. Εντάξει, υπόθηκε. Τώρα, κοίταξε, σε αυτή τη χώρα συχνά είμαστε, μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Προφανώς ο συγκεκριμένος ιεράρχης έχει αναγάγει την θεωρία συνωμοσίας σε ένα επίπεδο που μου είναι δύσκολο να το κατανοήσω, να το αντιληφθώ, να το φανταστώ. Τι άλλο σχόλιο να κάνω? Ξέρεις ότι εμένα αυτές τις θεωρίες δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, απλά επειδή είναι λίγο αστείο. Είναι η γνωστή ιστορία των υποσυνείδητων μηνυμάτων που έχει περάσει η ΚΚΜΠ και η CIA κατά καιρούς. Ναι, είναι πολύ αστείο, είναι και τραγικό όμως αυτό. Όσο να είναι. Να υπάρχουν άνθρωποι και μάλιστα με επιρροή που να ασπάζονται τέτοιου είδους θεωρίες. Το συγκεκριμένο πάντως τεύχος νομίζω είναι το Asterix and the Sario Trace, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, και έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Αστείο μεν, αλλά πραγματικότητα, γιατί το έχουμε αναγκαλίσει σε θέμα. Γενικά Νικόδημε, η αρχή για εμένα είναι ότι τα πράγματα συνήθως εξηγούνται με απλό τρόπο. Ναι. Αν το τηρούσαμε αυτό, θα ήταν πολύ πιο εύκολη η ανάγνωση της πραγματικότητας, η κατάληξη σε λύσεις και θα ήμασταν πολύ πιο μπροστά σαν κράτος, σαν κοινωνία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περνάς όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Έλεγε. Γεια.